θα ξεκινήσουμε με μία σύνδεση με έναν μακρινό και όμορφο και απλησίαστο για τους περισσότερους τόπο, απλησίαστο καθώς είναι πάρα πολύ μακριά και οι καιρικές συνθήκες τους περισσότερους μήνες του χρόνου δεν ευνοούν αυτή την μετακίνηση. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τη μακρινή Φινλανδία. Πω, εντάξει. Τι να πούμε. Καλησπέρα. Είναι ο κύριος Γιώργος Φραντζόγλου. Είναι ο Έλληνας που ζει στο χωριό κατά κάποιο τρόπο του Άι Βασίλη. Πώς είστε? Έτσι ακριβώς. Καλά, πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάω με Κρήτη, γιατί είναι ένα μέρος που έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Και εγώ και η γυναίκα μου. Έχουμε περάσει πολλά καλοκαίρια εκεί. Έχουμε συγγενείς. Έχουμε πολύ καλούς αδελφικούς φίλους. Και είναι ιδιαίτερη χαρά. Για πείτε μου, πώς βρέθηκε ένας Έλληνας στο χωριό του Άι Βασίλη? Η απόφαση ήρθε εύκολα, μπορώ να πω. Πάντα θέλαμε να αλλάξουμε μέρος. Μας άρεσε πάρα πολύ το χιόνι, ο χειμώνας. Ήξερα εν μέρη για το Ροβανιέμι, όπως όλος ο κόσμος, ότι είναι ένας χειμερινός προορισμός, ότι είναι το χωριό του Άι Βασίλη. Ήξερα για τη φύση της Λαπωνίας, ότι κυριαρχεί το δάσος, το χιόνι. Και έτσι πήραμε την απόφαση πριν 4 χρόνια. Και έχοντας σαν εφαλτήριο έναν πολύ καλό μας φίλο που μετακόμισε στη Φιλανδία, μένει στο Νότο, τον επισκεφτήκαμε, μείναμε στην πόλη στο Τούρκου, στο οποίο βρίσκεται ο φίλος ακόμα, με την οικογένειά του. Αναζητήσαμε δουλειά, βρέθηκε η δουλειά εδώ στο Ροβανιέμι και ήρθαμε. Είστε κατά κάποιο τρόπο και έχετε χαρακτηριστεί ως ο Έλληνας γητευτής των Ταράνδων. Για ποιο λόγο έχει κυκλοφορήσει αυτή η ιδιότητα? Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μια, ας πω, τιμητική διάκριση για εμένα. Αν και οι πραγματικοί γητευτές των Ταράνδων είναι οι άνθρωποι που είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες Ταράνδων εδώ και έχουν τις φάρμες και κυρίως είναι Σάμι, είναι ο συγκεκριμένος λαός. Αυτός ο τίτλος για μένα βγήκε χθες, είχαμε μια πολύ καλή ραδιοφωνική κουβέντα με τον Σωτήρη Κυριακίδη από τη Θεσσαλονίκη και του είπα μέσα σε άκρες τι ακριβώς κάνω όσο αφορά τους Ταράνδους. Έχουμε στενές επαφές, θα μπορώ να πω, ειδικά το χειμώνα, στις δραστηριότητες που κάνουμε με τα έλκυθρα, με τους Ταράνδους, και υπάρχει και μια κουλτούρα και μια ιστορία γύρω από αυτό το ζώο εδώ στη Λαπωνία. Είναι ένα μεταφορικό μέσο, δηλαδή εκεί οι Φινλανδοί χρησιμοποιούν τον Τάρανδο ακόμα και για τις μεταφορές τους? Βεβαίως, είναι μεταφορικό μέσο, κυρίως ακόμα πιο βόρεια από εδώ, όσο αφορά και τον πληθυσμό των Σάμι, αυτόν τον λαό, ο οποίος υπάρχουν, όχι πολύ βέβαια τώρα, αλλά υπάρχουν ακόμα Σάμι που ζουν νομαδικά, δηλαδή ζουν από τους Ταράνδους τους, ακολουθούν τα κοπάδια όπου και αν πηγαίνουν αυτά κατά τη διάρκεια του χρόνου και ζουν σε πρόχειρα καταλήματα και χρησιμοποιείται σαφώς και σαν μεταφορικό μέσο. Ξέρουν έλκυθρα με προϊόντα, με ανθρώπους, γιατί εδώ καταλαβαίνετε ότι ειδικά πιο βόρεια δεν υπάρχουν δρόμοι κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Είναι ένα φιλικό ζώο, Τάρανδος? Είναι πάρα πολύ φιλικό. Είναι πολύ φιλικό. Όλοι οι Τάρανδοι είναι αποκλειστικά χορτοφάγοι καταρχήν και δεν πρόκειται να σας δαγκώσουν γιατί δεν έχουν δόντια στην άνω γνάθο. Έχουν μόνο κάποια δόντια στην κάτω γνάθο. Και το μόνο που είναι επικίνδυνο είναι άθελά τους, επειδή δεν είναι ακριβώς σαν τα σκυλιά, για να δέχονται χάδια. Οπότε αν κάποιος πλησιάσει πολύ κοντά μπορεί να τεινάξει το κεφάλι του και άθελά του να χτυπήσει κάποιον με τα κέρατά του. Κύριε Φραντζόγλου, από ποιο σημείο έχετε βγει αυτή τη στιγμή? Είναι πανέμορφο το τοπίο από πίσω. Ναι, είναι όντως. Είναι το κέντρο της πόλης. Ναι. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, κυριαρχεί η φύση ούτως ή άλλως. Και πίσω μου είναι ο ποταμός Κέμι, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος της Φιλανδίας. Το ποτάμι είναι πλήρως πλωτό για 5 μήνες το χρόνο, με βάρκες, με jet ski. Το καλοκαίρι έχει μάλιστα και κάποια Chris Craft που κάνουν σκι, όπως και στις θάλασσες της Κρήτης. Και το χειμώνα παγώνει εντελώς και μπορούμε πάνω να κάνουμε σκι, κάνουμε ψάρεμα στον πάγο, οδηγούμε snowmobiles και επίσης προσθέτεται και άλλη μία γέφυρα στο κέντρο της πόλης
γιατί το μπορούμε να οδηγήσουμε πάνω στο ποτάμι. Οι θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή στην περιοχή κυμαίνονται. Τώρα αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι γύρω στο 0. Ξεκινήσαμε με μείον 2 σήμερα το πρωί. Είχε 2 βαθμούς το μεσημέρι και τώρα είναι γύρω στο 0. Οι Φινλανδοί τι άνθρωποι είναι και πώς υποδέχονται τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή και αν βρίσκονται Έλληνες στην περιοχή πέρα από εσάς βέβαια. Ναι, στο Ροβανιέμι άλλη οικογένεια δεν βρίσκεται. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έρχονται εδώ εποχιακά για να δουλέψουν. Ξέρουμε τουλάχιστον άλλον ένα κύριο ο οποίος ζει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχει οικογένεια εδώ στο Ροβανιέμι, αλλά ζει εδώ και ασχολείται με τις μεταφορές. Είναι ιδιοκτήτης ταξί. Το γνωρίσαμε πρόσφατα. Οι Φιλανδοί τώρα. Δεν θέλω να πω κάτι που θα είναι προσωπική μου εκτίμηση, γιατί δεν έχω πολύ μεγάλη εμπειρία. Θα μιλήσω για την εμπειρία μου εδώ στο Ροβανιέμι και όχι γενικά για τη Φιλανδία. Εδώ η υποδοχή ήταν πάρα πολύ θερμή, πάρα πολύ φιλική και πραγματικά ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ακούγοντας βορειοευρωπαίους. Αν μπορείτε κύριε Φρατζόγλου να ανέβει λίγο παραπάνω η κάμερα γιατί σας χάνουμε, σας έχουμε από τη μύτη και κάτω. Λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Λίγο η κάμερα. Εκεί. Εντάξει, συγγνώμη. Πάμε. Αυτό, δηλαδή είναι μια τελείως άλλη εικόνα από αυτή που είχαμε ως Έλληνες για τους Βορειοευρωπαίους. Κύριε Φράντζο, ολοκληρώστε. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι το Ροβανιέμι ούτως ή άλλως και λόγω τουρισμού είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία και οι ντόπιοι έχουν συνηθίσει την παρουσία των ξένων ανθρώπων από άλλες χώρες. Όλοι εμείς που βρισκόμαστε μακριά από τη Φιλανδία και σε μια έτσι χώρα του Νότου, κάνουμε λόγο για ένα μύθο του Άι Βασίλη. Και αντιμετωπίζουμε την όλη κατάσταση ως ένας μύθος. Εσείς που βρίσκεστε εκεί, πιστεύετε στο μύθο του Άι Βασίλη? Πιστεύετε ότι η όλη κατάσταση, όλα όσα έχουν ακουστεί γύρω από τον Άι Βασίλη, είναι μύθος? Όχι, αυτό απαγορεύεται να το πούμε εδώ. Ναι. Ο Άι Βασίλης είναι πραγματικότητα. Υπάρχει, μας φέρνει τα δώρα, είναι ο παππούς των Χριστουγέννων, όπως είναι σε ελεύθερη μετάφραση εδώ στη Φιλανδία. Το όνομα του Άι Βασίλη είναι ο παππούς των Χριστουγέννων, Γιόλου Πούκι, δηλαδή στα φιλανδικά. Και δεν το συζητάμε καν, δηλαδή στο Ροβανιέμι δεν υπάρχει θέμα συζήτηση αν υπάρχει ή όχι. Είναι δεδομένο. Έτσι ακριβώς. Επιστρέφετε καθόλου, έχετε επαφή με την Ελλάδα, το καλοκαίρι ήρθατε? Βέβαια, αυτό το καλοκαίρι όχι, γιατί ήταν και η κατάσταση όπως ήταν. Έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα με τον κορονοϊό και όλες αυτές τις συνθήκες που επικρατούν και τους περιορισμούς. Αλλά επισκεφτήκαμε την Ελλάδα πέρσι το καλοκαίρι και πρόπερσι το καλοκαίρι, πριν 2 χρόνια, ήμασταν στην Κρήτη. Για καλοκαίρι. Στην Κρήτη, βέβαια, τώρα να σας ζητήσω σημεία τα οποία μοιάζουν με την Ελλάδα και στη μακρινή Φιλανδία, υπάρχουν, μπορείτε να μου πείτε κάτι? Όσον αφορά το τοπίο, μπορούμε να πούμε ότι το δάσος που κυριαρχεί εδώ μοιάζει με την ορεινή Ελλάδα. Υπάρχουν σημεία, για παράδειγμα, οι λίμνες και το δάσος που υπάρχει γύρω από αυτές, πολλές φορές θυμίζει λίμνη πλαστήρα, ας πούμε. Λίμνη πλαστήρα. Η λίμνη της Ελλάδας. Ναι. Όσο αφορά τις παραλίες, έχουμε κάποιες αμμουδιές, αλλά είναι σε ποτάμια ή σε λίμνες και το νερό φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τις θάλασσες και τα κρυστάλλινα νερά που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Κύριε Φρατζόγλου, να γυρίσει λίγο η κάμερα και να κλείσουμε έτσι, να πάρουμε μία. Ναι, βεβαίως. Να πάρουμε μία εικόνα και να έχουμε μια καλύτερη οπτική εκεί με την περιοχή. Ναι, πόσες φορές θα δούμε real time τη μακρινή Φιλανδία? Μέσα από το Κρήτη σήμερα δίνουμε αυτή την ευκαιρία στους τηλεθεατές, αλλά και εμείς οι ίδιοι βέβαια. Εντάξει, ένας ξεχωριστός τόπος, για τους περισσότερους βέβαια μακρινό όνειρο. Πόσες ώρες είναι το ταξίδι από Ελλάδα, από Αθήνα για να πας, δεν βάζω Κρήτη, από Αθήνα για να πας Φιλανδία? Αεροπορικός είναι από Ελσίνκι για Αθήνα γύρω στις 3 ώρες.
Είναι τρεις ώρες. Μετά χρειάζεται άλλη μια ώρα πτήση από το Ελσίνκι μέχρι το Ροβανιέμι, γιατί απέχουμε γύρω στα 900 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Από το Ελσίνκι. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Φρατζόγλου, τους χαιρετισμούς μας από Ηράκλειο, από Κρήτη, από Ελλάδα.